Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος από τη μέρα που ο φωνικός εγκέλαδος των 6 Ρίχτερ χτύπησε την ενδοχώρα της Κρήτης. Τα χαλάσματα που άφησε πίσω του έδωσαν το ερέθισμα για τη δημιουργία έργων τέχνης, τα οποία στολίζουν το Μουσείο του Ελ Γκρέκο στο Φόδελε. Φωτογραφίες, έργα ζωγραφικής και κολάζ συνδέτουν από κοινού το άσχημο πρόσωπο της πραγματικότητας. Μια πραγματικότητα που ανέτρεψε τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι έγιναν πρόσφυγες στα ίδια τους τα χωριά. Αυτό το έργο γενικά έχω παρουσιάσει και στο Πανεπιστήμιο στη Βαρσοβία. Εντυπωσιαστήκανε γιατί δεν γνωρίζαν καν τι είναι σεισμός και πώς είναι. Δηλαδή πώς το βιώνεις, πώς το ζεις, αυτό το δράμα, αυτή η θλίψη μετά το σεισμό που ας πούμε σε κάποια δευτερόλεπτα χάνεις τα πάντα. Ανθρώπινα συναισθήματα που αποτυπώνονται στις εικόνες αντικατοπτρίζουν τη μεγάλη καταστροφή. Η έκθεση αφορά και την προσωπική ματιά της οικαστικού, η οποία βρέθηκε και η ίδια αντιμέτωπη με τη θλιβερή πλευρά του καταστροφικού σεισμού. Έχω χάσει το εργαστήριό μου και στην έκθεση υπάρχουν και κάποιες φωτογραφίες από το εργαστήριό μου. Γενικά έχει προκαλέσει πιστεύω τεράστιο τραύμα στους ανθρώπους αυτούς που βιώσανε το σεισμό εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα στη δεύτερη αίθουσα του μουσείου πραγματοποιείται μια σύντομη έκθεση με έργα διαφόρων ειδών και τεχνικών. Στην έκθεση συμμετέχουν καλλιτέχνες από διάφορες χώρες του κόσμου. Είναι μια μικρή διεθνής έκθεση. Το μουσείο γενικά είναι ένας χώρος που έχει αγαπηθεί από ξένους καλλιτέχνες και όχι μόνο, και από Έλληνες. Έχει κάτι μαγικό μέσα του. Είναι, δεν ξέρω, σαν το καλλιτεχνικό πνεύμα. Όσοι καλλιτέχνες το έχουν επισκεφτεί, νιώθουν εκεί κάτι διαφορετικό. Οι εκθέσεις θα συνεχίσουν να στεγάζονται μέχρι 31 Αυγούστου στο Μουσείο του Ελ Γκρέκο στο Φόδελε.